Άλλοτε, όπως τώρα, να βγαίνουν δάκρυα και άλλοτε να κοιτάμε το υπερπέραν και να λέμε και τώρα τι κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι το ζούμε διαχρονικά, δηλαδή 6 μήνες τώρα. Απογοήτευση, πόνος και ανασφάλεια για το μέλλον. Οι μελισσοκόμοι του νομού Εύρου, 6 μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, παραμένουν σε δραματική κατάσταση και η επιβίωσή τους στον κλάδο φαίνεται πολύ δύσκολη. Είχα μέσα μέλια, εργαλεία, τα πάντα. Καταστράφηκα. Αναγκάστηκα να δουλεύω σε ταξί για να δει την οικογένειά μου. Δεν πήρα μία ως τώρα. Να, εδώ πέρα, δέστε. Μέλισσες πεθαμένες. Μελίσια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτη. Με την καταστροφή στον κλάδο της μελισσοκομείας να είναι ανυπολογιστή. Από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Εύρου, 2,5 περίπου χιλιάδες κυψέλες έχουν καεί. Οι μελισσοκόμοι βρίσκονται σε απόγνωση. Τα πάντα είναι μαύρα, έχει καεί όλο το μέρος. Ήλπιζα ότι επειδή είναι στην αντιπυρική ζώνη, ότι δεν θα κάνουν τα μελίσια. Τελικά ήρθα και βρήκα μια απελπιστική κατάσταση. Η περσινή παραγωγή μελιού λόγω της κλιματικής αλλαγής ήταν μειωμένη κατά 70% και η φετινή αναμένεται να είναι ακόμη πιο κάτω. Το μέλλον της μελισσοκομείας στον Εύρο προβλέπεται δυσίωνο. Τα μελίσια είναι πολύ δύσκολα γιατί δεν έχουν τροφές, η χρονιά ήταν κακή, δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε γιατί έχει καεί ο τόπος. Περιμένουμε να πάρουμε κάποια λεφτά και με εκεί να δούμε τι περισσεύει, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε σκεπή, να κάνουμε στέγη. Γιατί και ό,τι και να πάρουμε, πού θα τα δουλέψουμε. Οι μελισσοκόμοι του νομού Εύρου ζητούν να εφαρμοστεί ειδικό πρόγραμμα στήριξης στις μελισσοκομείες σκαμμένες εκτάσεις, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν αγνό ελληνικό μέλι.